Γιατί έχουν διαμορφώσει μια λάθος άποψη για τον αθλητισμό και ειδικά για το στίβο και δεν φέρουν τα παιδιά τους πια στον αθλητισμό. Οι παλιοί αθλητές σταμάτησαν, λίγοι έχουμε μείνει από τους παλιούς αθλητές, δεν φέρουν νέα παιδιά στον αθλητισμό γιατί έχουν περάσει μια λάθος εντύπωση στα παιδιά. Έκοψαν και τα κίνητρα στα παιδιά για να περάσουν στις σχολές, έστω και ένα ποσοστό 20% που τους έδινε, όχι να μπαίνουν χωρίς εξετάσεις, και έτσι δεν βρίσκουν κανένα λόγο να φέρουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Ναι, ενώ θα έπρεπε κανονικά μετά την Ολυμπιάδα για 2-3 χρόνια υπήρχε μεγάλη άνθηση στον αθλητισμό. Εγώ στο στίβο θα σας μιλήσω που ξέρω. Από εκεί και πέρα όμως άρχισαν να κόβονται πολλά, άρχισαν να λένε στο στίβο για τα αναβολικά, για όλα αυτά. Και άρχισε να φεύγει ο κόσμος, να τρομάζουν τα παιδιά. Και τώρα λέμε οι παλιοί αθλητές, λέμε δόξα τω Θεώ που ζήσαμε αυτές τις μεγάλες στιγμές. Από το Σίδνεϊ μέχρι και την Ολυμπιάδα του 2004. Συγκεκριμένος λόγος να πω που δεν υπάρχει κόσμος τώρα στο γήπεδο, δεν υπάρχει. Είναι όμως η άποψη που έχει διαμορφωθεί και σιγά σιγά φεύγουν όλοι. Ξέρετε, υπάρχουν τελευταία χρόνια προβλήματα και λένε οικονομικά, να σας φέρω ένα παράδειγμα, και λένε ότι επειδή υπάρχουν προβλήματα, καλύτερα να πάει κάποιος να δουλέψει, καλύτερα να περάσει σε μία σχολή και το θεωρούν χάσιμο χρόνο να έρθουν εδώ. Εν τω μεταξύ, δεν είναι καθόλου δαπανηρό να κάνει κάποιο παιδί στίβο. Δεν χρειάζεται κάτι από ένα ζευγάρι παπούτσια. Όμως το έχουν βάλει μέσα σε πλαίσια, σε αυτά τα πλαίσια, ότι είναι σαν χόμπι που δεν χρειάζεται κιόλας να το κάνουν, δεν θα τους βοηθήσει σε κάτι. Ενώ θα τους βοηθήσει, ειδικά ο στίβος, βοηθάει, όποιος ασχολείται με το στίβο, βοηθάει σε όλη τη ζωή, γενικά σε οτιδήποτε ασχοληθεί μετά. Αυτό όμως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δεν το δέχονται και δεν έχει κόσμο. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί εμείς, εγώ όταν ξεκινούσα, έβλεπα τη Βούλα Πατουλίδου να κάνει προπόνηση στο γήπεδο. Βλέπαμε την Νίκη Ξάνθου, τη Βούλα Τσιαμίτη, την Όλγα Βασδέκη. Και τα παιδιά που τώρα έρχονται στο γήπεδο και βλέπουν την πηγή Δεβετζή, είναι τελείως διαφορετικό. Έχεις κίνητρο, είσαι με το πρότυπό σου και γυμνάζεσαι. Είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, δεν είναι οικονομικό μόνο. Μπορεί το τελευταίο χρόνο να είναι οικονομικό το θέμα. Σας λέω ότι έχουν περάσει στον κόσμο ότι είναι κάτι σαν χόμπι και δεν πρόκειται να τους δώσει κάτι. Οπότε δεν χρειάζεται και να ασχολούνται. Το θεωρούν σαν χάσιμο χρόνο για τα παιδιά τους. Και τα βάζουν μέσα σε ένα γραφείο, να διαβάζουν σε ένα δωμάτιο, το οποίο μόνο προβλήματα μπορεί να τους δώσει. Μπορεί να περάσουν κάποια σχολή, αλλά το σώμα τους θα είναι το ίδιο και μετά από τη ζωή τους όπως είναι αν αθλείται κάποιος. Έτσι ακριβώς είναι ακόμα. Έτρεξαν το πρωί, έμειναν στο στάδιο. Μήπως και χρειαστεί να τρέξουν και άλλο αγώνισμα. Κάποιοι χρειάστηκε να τους βάλουμε να τρέξουν. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος από θέμα προπόνηση, γιατί είμαστε φορτωμένοι. Γιατί η πανευρωπαϊκή αγώνιση είναι πολύ μακριά τον Ιούλιο. Αλλά προσπαθούμε να τα δώσουμε τα πάντα για το σύλλογο. Εγώ, επειδή είμαι στον Ολυμπιακό 7 χρόνια. Πάντοτε ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν πάρα πολύ τυπική σε όλα, στις προετοιμασίες, στα χρήματα, στα πάντα. Γιατί είχαμε μαζί μας τον κύριο Γλου. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως υπάρχει παντού, και έχουμε να πληρωθούμε πάρα πολλούς μήνες. Ο πρόεδρος όμως, εγώ προσωπικά μιλήσαμε με τον κύριο Συγγελίδη και μου υποσχέθηκε ότι θα λυθεί το θέμα άμεσα. Κοιτάξτε, εχθές ο αγώνας ήταν φοβερός, ήταν καταπληκτικός. Δηλαδή εκεί στο airball του Ντεόντοσιτς που έβαλε το καλάθι ο Τσίλντρες, ήταν η καλύτερη φάση νομίζω του αγώνα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το μάτς με την Μπαρτσελώνα, γιατί να το πω απλά, με μία λέξη, νομίζω ότι η Μπαρτσελώνα είναι διαστημική. Παίζει φοβερό μπάσκετ και νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει και πάρα πολύ κόσμο εχθές και ήταν ερυθρόλευκο το στάδιο. Ήταν σαν το στάδιο Νίκης και Φιλίας. Λοιπόν, τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον Μινά και τον Γιώργο, και πηγαίνω και περνάω τόσο τέλεια. Είναι καταπληκτική παρέα το πρωί. Το μόνο αρνητικό είναι 7 η ώρα, πρέπει να είμαι εκεί. Είναι καταπληκτική εκπομπή και
γελάω και να μην είμαι σε καλή διάθεση, μου φτιάχνουν την διάθεση. Τα καλύτερα είναι όταν μπαίνω στο γήπεδο, μπαίνω στο στούντιο και είναι πλάτη ο Θανέλακης, γιατί πάντα συνεννοούμε με τον Τσαμόπουλο και του κάνουμε πάντα έκπληξη. Και είναι η αντίδρασή του on air όταν μπαίνω μέσα που σηκώνεται, ω, ήρθε και αυτές οι φωνές. Αλλά γενικά έχω περάσει καταπληκτικά εκεί. Είναι φίλοι μου πολλά χρόνια.